Πάνω από 15 ξενοδοχειακέ μονάδε και αρκετά άλλα τουριστικά καταλήματα έχουν ήδη ανοίξει τι πύλε του για να φιλοξενήσουν του χιλιάδε επισκέπτε του νομού που έχουν προγραμματίσει να περάσουν τι ημέρε τη αποκριά στο Ρέθμνο. Το τελευταίο τριήμερο, ω ήθιστε, οι πληρώτε χτυπούν κόκκινο, ενώ επιχειρηματίε του τουρισμού και σύλλογο εστίαση κάνουν λόγο για μια τονωτική ένεση στην καρδιά του χειμώνα. Μάλιστα, αποκλειστική τηλεοπτική χορηγή επικοινωνία των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Ρεθύμνου είναι η Ανέκ Λάιν και η Μπλου Δίδουμε το μήνυμα ότι. Κρεβάτι για όποιον χρειαστεί να διανυχτερεύσει υπάρχει και υπάρχουν και πολύ καλές τιμές. Είναι όντως το καρναβάλι μια τονωτική ένεση, ε, αφήνει αρκετά χρήματα στην τόπια οικονομία και σε μια περίοδο που τα χρειάζεται. Εκεί που χυμάζουμε θα έρθει κάτι το οποίο άλλοι δεν το έχουνε. Για τον κλάδο της εστίασης το καρναβάλι κάθε χρόνο αποτελεί βασικό αιμοδότη. Τα καταστήματα του Ρεθύμνου είναι ήδη έτοιμα για να φιλοξενήσουν τους εκατοντάδες καρναβαλιστές που διοργανώνουν τα πάρτι των ομάδων τους. Η κίνηση στα καφέ και τις ταβέρνες του Ρεθύμνου αναμένεται να κορυφωθεί το τρίμερο της αποκριάς αλλά και την καθαρά Δευτέρα και αυτό που προσδοκούμε είναι αύξηση του τζίρου μας. Ωστόσο και φέτο βασικό μέλημα όλων μας είναι να μην υπάρξουν φαινόμενα σε βάρο των επισκεπτών μας. Και μπορεί οι πρώτοι αλλοδαποί επισκέπτες του Ρεθύμνου να κάνουν την εμφάνισή τους στη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων εν τούτη η σεζόν που φέτος μάλιστα θα είναι για γερά νεύρα αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο. Μετά από 7 χρόνια συνεχούς ανωδικής πορείας και επειδή παγκοσμίω δεν έχει παρατηρηθεί 8η σεζόν με κάπου θα γινόταν κάποια διόρθωση, κάπου θα σταματούσε αυτή η ανωδική πορεία, ίσως να πηγαίναμε και λίγο προς τα πίσω για ένα-δύο χρόνια και μετά θα βλέπαμε ξανά πάλι ανέβασμα. Από ό,τι διαφαίνεται είχαμε μια διόρθωση πέρυσι, θα έχουμε και φέτος άλλη μια διόρθωση. Ας ελπίσουμε ότι η διόρθωση δεν θα είναι πολύ μεγάλη. Τα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα για του ξενοδόχου του Ρεθύμνου έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία αλλά και την Ρωσία, ενώ παγωμένε είναι ακόμα οι κρατήσει από τη σκανδιναβική αγορά. Αλλά η κάθε χώρα αντιδρά διαφορετικά. Δηλαδή, χώρε όπω η Πολωνία και η Ρωσία, οι οποίε πέρυσι είχαν ε, μείον και αρκετό μάλιστα, φαίνεται να επανακάμπτουν και να κερδίζουμε ακριβώ το ποσοστό το οποίο είχαμε χάσει. Ενώ άλλε χώρε. Όπως είναι οι σκανδιναβικές, εξακολουθούν να είναι ε, λιματικές, ενώ πέρσι είχαν ένα μείον και αυτές αρκετά μεγάλο, εξακολουθούν να κινούνται στην ίδια λογική και δεν ξέρουμε και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι. Πέρυσι πάντως η σεζόν στο Ρέθιμνο είχε κλείσει με απώλειες στις διανυκτερεύσεις της τάξεως του 5%.